Μερικά μόνο εκατοστά ενός μικρού ψαριού θα ήταν αρκετά για να στείλουν στην καλύτερη περίπτωση τον 47χρονο Νικολά Μπόσγα στο νοσοκομείο. Ο 47χρονος που ζει στην πλάκα Αποκορώνου στα Χανιά την περασμένη Παρασκευή συνάντησε έναν πλανόδιο που πουλούσε ψάρια. Βλέποντας λοιπόν τις μαρίδες ανάμεσα στα άλλα ψάρια, τις λυμπίστηκε και αποφάσισε να αγοράσει μερικές. Το Σάββατο λοιπόν, όταν πήγε να τις καθαρίσει για να τις μαγειρέψει να φάει με την κόρη του, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια δυσάρεστη έκπληξη. Ένας μικρός λαγοκέφαλος θα μπορούσε να δηλητηριάσει έναν από τους δύο. Από ένα πλανόδιο ψαρά βασικά αγόρασα τα ψάρια. Εκεί που καθάριζα και ήθελα να φάω με την κόρη μου, κατάλαβα ότι ένα ψαράκι δεν τέριαζε με τα άλλα και κοιτώντας καλύτερα κατάλαβα ότι είναι λαγοκέφαλο. Ασχολούμαι με το ψάρεμα και ξέρω 2-3 πράγματα. Αγόρασα ψηλή μαρίδα, ψηλό ψάρι, μαρίδα. Από αυτά που ξέρω, λίγα που ξέρω για αυτό το ψάρι, λέω ότι είναι επικίνδυνο. Δηλαδή μπορεί να προκαλεί μέχρι και θάνατο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια, όμως είναι επικίνδυνο ψάρι. Όπως λέει ο κύριος Μπόσγας, το παρελθόν έχει ψαρέψει μεγάλο λαγοκέφαλο και για τον λόγο αυτό κατάφερε να αναγνωρίσει το δηλητηριώδες ψάρι. Έχω πιάσει με καλάμι, έχω πιάσει ψάρι μεγάλο λαγοκέφαλο, ένα με 2-3 κιλά. Πιστεύω ότι αν δεν είχα τη γνώση αυτή λίγη που έχω, θα ήταν πολύ εύκολο, πάρα πολύ εύκολο να το φάει κάποιος. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να το ξεχωρίσει. Γιατί δεν θα μπορούσε, διότι είναι πάρα πολύ μικρό. Ο λαγοκέφαλος ή λαγόψαρο είναι ένα επικίνδυνο δηλητηριώδες ψάρι. 39 είδη έχουν καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες. Δεν είναι όμως όλα τα είδη δηλητηριώδη. Ο λόγος που το μετατρέπει σε δηλητηριώδες είναι επειδή τρώει ένα συγκεκριμένο βακτήριο, το οποίο το βρίσκει σε μεγάλα βάθη, 12 φορές ισχυρότερο από ότι είναι το κιάνιο, χωρίς να υπάρχει αντίδοτο άμεσα διαθέσιμο. Είναι αδύνατο όμως να γνωρίζουμε ποιο είδος είναι δηλητηριώδες και ποιο όχι. Μήπως να το κοιτάξουν, γιατί είναι επικίνδυνο. Μπορεί κάποιος άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία να το καταναλώνει, να μην βλέπει καλά. Το επικίνδυνο αυτό ψάρι έχει φέρει μεγάλους μπελάδες στους ψαράδες λόγω της τοξίνης που περιέχει και μπορεί να προκαλέσει σε όποιον το καταναλώσει μυϊκή παράλυση, αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφοριακού συστήματος, ακόμη και θάνατο. Να σημειωθεί τέλος πως τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της κλιματικής αλλαγής που υπάρχει στον πλανήτη έχει οθήσει πολλά είδη τροπικών ψαριών να εισέλθουν στη Μεσόγειο, αφού προσφέρει ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιβίωσή τους. 11 είδη προέρχονται από τον Ινδικό μέσω της Διόρυγας του Σουέζ, 4 είδη από τον Ατλαντικό μέσω του Γιβραλτάρ και ένα είδος από ιχθυοκαλλιέργειες στη Μαύρη Θάλασσα.